καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση Τρίτη σήμερα 11 Ιουλίου και πάμε να δούμε μαζί ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στην επικαιρότητα αλλά και στο έργο της Βουλής. Πρώτη μέρα του τρίμερου καύσωνα. Σήμερα ξεκινάει Τρίτη. Η θερμοκρασία παρουσιάζει ήδη άνοδο από νωρίς το πρωί. Την ίδια στιγμή να ξέρετε πως ισχύει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που όπως καταγράφεται, οι θερμοκρασίες από 37 βαθμούς θα ξεκινήσουν μέχρι και 41 θα φτάσουν 42 βαθμούς, ίσως την Πέμπτη που ο καιρός θα είναι πολύ ζεστός. Τώρα, τα πράγματα να πούμε πως είναι εκρηκτικά, ο καιρός είναι ζεστός, αλλά ήταν εκρηκτική η κατάσταση στη Μόρια. Εκτεταμένες ήταν οι καταστροφές που σημειώθηκαν χθες στον καταβλισμό της Μόρια στη Μυτιλίνη, όταν πρόσφυγες που εκεί ζουν έβαλαν φωτιά σε κοντένερ προσπαθώντας να το κάψουν. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα χθες, όταν δυνάμεις της αστυνομίας επέδωσαν σε μετανάστη από την Αϊτή που διέμενε στον καταβλισμό του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης Λέσβου στη Μόρια απορριπτική απόφαση του αιτήματος ασύλου που είχε υποβάλει σε δεύτερο βαθμό και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι αντιδράσεις και τα επεισόδια. Να πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ στη Βουλή. Στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, θα ενημερώσει την Ολομέλεια της Βουλής για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Η διαπραγμάτευση σχετικά με το Κυπριακό θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης. 11 λοιπόν το πρωί, μετά να δούμε και όλα τα δεδομένα πώς διαμορφώνονται από το ναυάγιο της Γενέβης αλλά και τις νέες απειλές του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Mike Pence, ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ προς την ευρεία συμφωνία για την επανένωση της νήσου ως μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ απίθυνε και πρόσκληση στον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον και οι ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στο εγγύς μέλλον. Παραμένουμε στα κοινοβουλευτικά. Χθες είχαμε την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Θεοδόρας Μεγαλοοικονόμου, η οποία άνοικε μέχρι χθες το κόμμα του κύριου Λεβέντη της Ένωσης Κεντρών. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου εξελέγει βουλευτή στην δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά το 2015, με δήλωσή της χθες προς τον πρόεδρο της Βουλής και στο σώμα της Ολομέλειας. Εξέφρασε την παρέτησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κεντρών και ανεξαρτητοποιείται. Τώρα, να πούμε πως χθες έχει προκαλέσει αίσθηση οι αποκαλύψεις σχετικά με τον κύριο Βαρουφάκη, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, όπως είχε παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το σύστημα παράλληλων πληρωμών, τον IOU, το περίφημο Plan B. Σε αυτή την αποκάλυψη προχώρησε χθες μιλώντας στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και το φρήμονο κύριος Τσιρώνης. Ο κύριος Τσιρώνης είπε πως είχε παρουσιάσει ο κύριος Βαρουφάκης ένα τέτοιο σχέδιο, αλλά ουδέποτε δεν υλοποιήθηκε. Θα έχουμε κοντά μας και σε πολύ λίγο τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, για να ζητήσουμε το θέμα. Να πάμε να δούμε τώρα την ατζέντα, την κοινοβουλευτική της σημερινής Ολομέλειας. Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με την ενημέρωση προς την Ολομέλεια της Βουλής από τον Πρωθυπουργό για τη διαπραγμάτευση σχετικά με το Κυπριακό. Υπάρχει όμως και ακόμη ακριβώς μετά την ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό και το επόμενο στάδιο υλοποίησης του πρωτοκόλλου συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για πρόσβαση στο αρχείο του Φακέλου της Κύπρου. Αυτό θα ανακοινώσει αμέσως μετά στο σώμα της Βουλής ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Βλέπουμε την ατζέντα την υπόλοιπη της ημέρας της Βουλής και το κοινοβουλευτικό έργο των Επιτροπών. Η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει ακριβώς στις 3 το μεσημέρι για να επεξεργαστεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, πνευματικής διοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών και επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού. Και βλέπουμε και την υπόλοιπη δραστηριότητα, την ατζέντα της ημέρας. Η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων θα συνεδριάσει σήμερα. Θα βρεθεί στην Επιτροπή, θα προσέλθει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Βούτσης, ο κύριος Βίτσας, Δημήτρης Βίτσας, για να μιλήσει και να ενημερώσει για θέματα της αρμοδιότητάς του. Να πάμε να δούμε τώρα την χθεσινή κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Είχαμε επίκαιρες ερωτήσεις χθες που απασχόλησαν την Ολομέλεια της Βουλής. Πάμε να δούμε ποια ήταν τα θέματα και τα προβλήματα που έθεσαν οι βουλευτές με το κοινοβουλευτικό τους έργο προς τους υπουργούς. Πολλές από τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένες και της λίστας Λαγκάρτ, δεν εμπίπτουν στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε τις συνταγματικές της παρατάσεις παραγραφής, καθώς χρονολογούνται πριν το 2013, διευκρίνησε η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, τονίζοντας ότι θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται όλες οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής μέχρι να περαιωθούν. Έως το 2014 είχε ξεκινήσει έλεγχος για 153 υποθέσεις της λίστας Lagarde,
και έχουν ολοκληρωθεί 38 εξ αυτών, ενώ το 2015 έως σήμερα έχουν ανοίξει 366 υποθέσεις και έχουν ολοκληρωθεί 172 και από αυτές. Παράλληλα, για τον έλεγχο της ίδιας λίστας, βεβαιωθέντα ποσά το 2014 23 εκατομμύρια, ενώ στην περίοδο συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 233 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η κυρία Παπανάτσιου τοποθετήθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η δικαστική λειτουργία είναι ανεξάρτητη και την εμπιστευόμαστε. Όπως είπε η κυρία Παπανάτσιου, το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει να καθαρογραφεί η απόφαση του ΣΤΕ για το θέμα της παραγραφής, ώστε να την ελέγξουν οι νομικοί του σύμβουλοι και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης, η Υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε πως εγκύκλοι για τη συμμόρφωση των ελεκτικών μηχανισμών στην απόφαση του ΣΤΕ θα εκδοθούν τόσο από το Υπουργείο, όσο και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σχετική επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Θεοχάρης Θεοχάρης με θέμα σημασία της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας περί αντισυνταγματικότητας των παρατάσεων παραγραφής στους φορολογικούς ελέγχους. Ο κ. Θεοχάρης επέκρινε την τακτική της παρούσας αλλά και των προηγουμένων κυβερνήσεων να παρατείνουν συνεχώς την προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων, προκειμένου, όπως είπε, να καλύψουν την αδυναμία ελέγχου. Παράλληλα, υποστήριξε πως η πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ δεν απαγορεύει στις αρχές να παρατείνει τους ελέγχους εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, ενώ μίλησε και για χαμηλή εισπραξιμότητα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής. Η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στα Χανιά έχει ενταχθεί στο γενικότερο σχεδιασμό ανάπτυξης των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Κρήτης. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, προσθέτοντας ότι έχει ήδη υπογραφεί η σχετική προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Χανίων και προχωράει η προμήθεια του εξοπλισμού, προκειμένου, όπως είπε, να ενταχθούν σε αυτό δύο από τις συνολικά πέντε δομές υγείας που θα αναπτυχθούν στο νησί. Σχετική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί άμεση ανάγκη για τους κατοίκους του συγκεκριμένου νομού η όσο το δυνατόν ταχύτερη λειτουργία και επάνδρωση του Κέντρου Υγείας. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία και συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το πρώην στρατόπεδο Κόδρα να αναδειχθεί σε υπερτοπικό πάρκο της ευρύτερης περιοχής. Αυτό ανέφερε η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει άμεσα να εξοραϊστεί και να καταστεί πνεύμα ανασπρασίνου και αναψυχής του Ανατολικού Τμήματος της Συμπρωτεύουσας. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε χθες ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Πάμε όμως στη σημερινή ημέρα και στο μεγάλο θέμα του Κυπριακού, όπου ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει την Ολομέλεια της Βουλής. Κοντά μας έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα των ημερών. Είχαμε το ναυάγιο στην Ελβετία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ενημερώνει όλα τα κόμματα. Θα ήθελα να δούμε μαζί τι πήγε στραβά και δεν είχαμε καμία πρόοδο. Χθες ο κύριος Αναστασιάδης σε συνέντευξή του ανέφερε τις βασικές αιτίες του ναυαγίου, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι ήθελε ένα προτεκτοράτο και όχι ένα εξάρτητο κράτος. Να πούμε απλά ότι ήθελε να συνεχίσει η Άγκυρα να υπάρχει στρατός κατοχής, ενώ εμείς και η Λευκοσία κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Να μας πείτε όμως καλύτερα εσείς πού πήγε το θέμα και δεν είχαμε πρόοδο. Θα έχουμε σε λίγο την δημόσια συζήτηση στη Βουλή, την ενημέρωση μάλλον από τον Πρωθυπουργό. Να σας πω πάντως ότι εγώ δεν χρησιμοποιούσα τη λέξη ναυάγιο, γιατί ναι μεν δεν υπήρξε κατάληξη στην και συμφωνία. Νομίζω όμως ότι οι εθνικές θέσεις προωθήθηκαν με πολύ καλύτερο τρόπο από ότι σε άλλες διαπραγματεύσεις του Κυπριακού. Mm-hmm. Και να είμαι σαφής. Υπάρχει εθνική θέση. Όλα τα κόμματα συμφωνούν σε βασικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ότι δεν πρόκειται για διμερές θέμα, πρόκειται για ένα θέμα κατοχής μιας ξένης δύναμης σε μια χώρα ανεξάρτητη μέλος του ΟΗΕ. Από εκεί και μετά όμως, για πρώτη φορά προβλήθηκε ως κεντρικό ζήτημα ακριβώς αυτό, η διεθνής πτυχή. Το θέμα της ασφάλειας δηλαδή και των εγγύησεων. Ότι δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι όμηρος μιας συμφωνίας που προβλέπει μονομερή δυνατότητα επέμβασης εκ μέρους Τουρκίας. Αυτό λοιπόν τέθηκε για πρώτη φορά στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης, ουσιαστικά υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και το Γενικό τους Γραμματέα. Το δεύτερο σημαντικό, που νομίζω συνηγορεί στο να λέμε ότι προωθήθηκαν τα εθνικά συμφέροντα και δεν ήταν αποτυχία, είναι ότι η αδυναμία κατάληξης σε συμφωνία είναι προφανές και πρόδειλο σε όλους ότι ευθύνεται αποκλειστικά στην Τουρκία και στην αδιαλαξία της. Γιατί και οι δύο κοινότητες, και η Τουρκοκυπριακή, πριν να το πούμε με τον κύριο Ακιτζή, και προφανώς η Κυπριακή Δημοκρατία έδειξαν κάθε καλή βούληση, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία κατέθεσε γραπτές και αναλυτικές προτάσεις. Ήταν παρόντες στην συζήτηση αυτή όχι μόνο οι
Ελλάδα, η Τουρκία και η Κύπρος και η τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ναι μεν δεν είχαμε κατάληξη, δεν έχει όμως τελειώσει η συζήτηση για το Κυπριακό και από πολύ καλύτερες θέσεις μπορούμε να συνεχίσουμε στο μέλλον αυτή τη συζήτηση. Είχαμε την πρόταση Νταβούσογλου, περιλάμβανε 4 σημεία που απορρίφθηκαν από τη Λευκοσία αλλά και από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα δούμε λίγο μαζί. Ήταν η συνθήκη εγγύησης, η συνθήκη συμμαχίας, έλεγε για τα τουρκικά στρατεύματα, μια εφαρμογή, μια λύση που να επιτρέπει μια επιτροπή να συμμετέχει με ένα εκπρόσωπο της Τουρκίας, τη Βρετανία και την Ελλάδα. Όλα αυτά απορρίφθηκαν. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε γραπτή πρόταση από την τουρκική πλευρά. Γραπτές προτάσεις είχε υποβάλει η Ελληνική Δημοκρατία και η Κυπριακή Δημοκρατία. Μια πολύ σύντομη ημισέλιδη πρόταση κατέθηκε ουσιαστικά τραβημένη από τα μαλλιά από τους Τούρκους. Η ουσία ποια είναι. Σωστά αναφερθήκατε στις εγγύησεις και στα θέματα της παρουσίας των δυτικών στρατευμάτων. Αυτά τα δύο κύρια θέματα που συζητήθηκαν στον Γκραν Μοντάνα. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην μείνουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής σε μια ανεξάρτητη χώρα και να μην έχει δυνατότητα μονομερούς επέμβασης καμιά από τις ονομαζόμενες εγκύτριες δυνάμεις. Είναι παράλογο μια χώρα που δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Τουρκία να έχει δυνατότητα μονομερούς επέμβασης σε μια άλλη. Και πέραν της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το διεθνές δίκαιο σήμερα δεν ανέχεται τη δυνατότητα μιας χώρας να επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας άλλης. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Είναι τόσο προφανές, τόσο ολοφάνερο σε όλους που όλοι οι παίκτες εκτός από την Τουρκία το αποδέχθηκαν. Και η Τουρκία, μη αποδεχόμενη την ανάγκη να επιληθεί, εκτέθηκε νομίζω ανεπανόρθωτα. Όλες αυτές τις μέρες που έγιναν διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, έγινε μια προσπάθεια να εγκλωβιστεί η ελληνική πλευρά και ο κ. Αναστασιάδης σε μια λύση που δεν μπορούσε να γίνει αποδεχτή. Φαντάζομαι αυτή την αίσθηση έχετε κι εσείς. Το λέω αυτό γιατί πολλοί κατηγόρησαν τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Κοζιά, ότι κράτησε σκληρή γραμμή. Ενώ στην πραγματικότητα και η Αθήνα και η Λευκοσία ήταν σε μια κοινή γραμμή. Έχετε την αίσθηση ότι και η αντιπολίτευση στήριξε τον κύριο Κοτσιά σε αυτό το θέμα? Θα δείτε και στην Βουλή, θα δείτε κάποιες τοποθετήσεις των κομμάτων. Εγώ σας μιλάω και με την αίσθηση του γνώστη γιατί μου παρών χθες στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Προφανές είναι, γιατί ουσιαστικά σας είπα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός υποστήριξαν πάγιες εθνικές θέσεις, απλώς προβάλλοντας με έμφαση για πρώτη φορά το κρισιμότερο στοιχείο των θέσεων αυτών, τη διεθνή δηλαδή διάσταση του Κυπριακού. Από εκεί και μετά υπήρξε πράγματι κριτική στο παρελθόν και στο παρόν και σήμερα και αυτές τις μέρες ακούω μια κριτική και κατά του Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου του Κοτζιά και κατά του Πρόεδρου Αναστασιάδη, ο Ιτάχα ήταν αδιάλακτη, όπως είπατε κι εσείς. Όχι απλώς δεν ήμασταν αδιάλακτοι, είμαστε η μοναδική πλευρά και η ελληνική και η κυπριακή που κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Και δεν είναι αδιαλαξία να μην δέχεσαι την καταφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου που αποτελεί η διατήρηση του καθεστώτος των εγγύησεων. Το γεγονός ότι δεν ήμασταν εμείς οι αδιάλακτοι προκύπτει από το γεγονός ότι το πλαίσιο των δικών μας προτάσεων είναι αυτό που ουσιαστικά ήταν το πλαίσιο και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Και ακριβώς έτσι εξηγείται και η δήλωση, νομίζω δήλωση που θα αναιρεθεί στο μέλλον του κυρίου Τσαβούσογλου, ότι δεν μπορεί πια να συνεχιστεί συζήτηση εντός των παραμέτρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι σαν να ομολογεί ο κύριος Τσαβούσογλου ότι δεν θέλει η λύση η οποία θα δοθεί να είναι στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει όμως Έλληνας ηγέτης στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που θα μπορούσε να δεχθεί λύση εκτός του διεθνούς δικαίου, εκτός των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Χθες, κύριε Κατρούγα, είχαμε και την επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, τον κύριο Μάικ Πένς, ο οποίος επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ σε μια ευρεία συμφωνία για επανένωση της νήσου μιας διζωνικής και όχι και δικοινοτικής δημοσπονδίας και απίθυνε και πρόσκληση στον Πρωθυπουργό να μεταβεί στις ΗΠΑ άμεσα στο μέλλον. Αυτή την εξέλιξη πώς μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε? Μα ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη η διεθνής θέση, το διεθνές κύρος της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Μετρήστε μόνο πόσοι ηγέτες έχουν έρθει στη διάρκεια 2,5 ετών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο πρόεδρος της Κίνας. Αυτό λοιπόν, και όχι μόνο επισκέψεις εδώ, δείτε και αντίστροφα πρωτοβουλίες που έχει πάρει η ελληνική πλευρά. Είχαμε τη διάσκεψη της Ρόδου, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών συγκάλεσε ουσιαστικά
ηγέτες από τις αραβικές χώρες και τις ευρωπαϊκές, προσπαθώντας να οργανώσει στην περιοχή μας και με πρωτοβουλία της Ελλάδας ένα σύστημα ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η σταθερότητα που εκπέμπει η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς και στην περιοχή μας και σε ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο. Είχαμε σήμερα θα έχουμε μετά τον Πρωθυπουργό την ενημέρωση του κύριου Τσίπρα προς το σώμα και στα κόμματα για το Κυπριακό. Αμέσως μετά ο κύριος Βούτσης θα ανακοινώσει πως θα υπάρξει μια συνεργασία με το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου για να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου. Πιστεύετε ότι αυτό θα συμβάλλει στο να υπάρξει κάποια στιγμή επίλυση του Κυπριακού προβλήματος? Έτσι όπως είναι τα δεδομένα. Νομίζω ότι σήμερα είναι δύο παράλληλα θέματα, όχι άσχετα βέβαια. Ναι. Ο φάκελος Κύπρου ουσιαστικά τι σημαίνει? Να δούμε πώς φτάσαμε στα γεγονότα αυτά, στην ιστορία. Από εκεί και μετά όμως, με τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν, γιατί προφανώς ιστορικά εγκλήματα, πολιτικά εγκλήματα αυτού του είδους δεν πρέπει να μένουν χωρίς να πέφτει πάνω τους το φως της δημοσιότητας και της έρευνας. Πέραν τούτου όμως, ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία, είναι προφανή τα πράγματα. Από το 1974 και μετά, ανεξαρτήτως τι οδήγησε στο να φτάσουμε εκεί, έχουμε μια προφανή παραβίαση, πρόδειλη παραβίαση, κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που πρέπει να επιληθεί. Άρα δεν νομίζω ότι ως προς την επίλυση του Κυπριακού είναι ιδιαίτερα κρίσιμη το θέμα του ανοίγματος του φακέλου. Είναι όμως πολύ σημαντικό από πλευράς ιστορίας, από πλευράς του, να μην επαναλάβουμε στο μέλλον παρόμοια πράγματα. Ιστορικής μνήμης, να το πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε να αφήσουμε, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία μετά στην Ολομέλεια στις 11 να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις και να ενημερωθούμε για το τι. Πού βρίσκεται το Κυπριακό από τον Πρωθυπουργό, να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι και σήμερα θέμα που θα μας απασχολήσει, αν θυμάστε και εσείς τον κύριο Βαρουφάκη να ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν εσείς ήταν υπουργός σε άλλο Υπουργείο, βέβαια, για το παράλληλο νόμισμα. Ουδέποτε δεν είχαν ληφθεί αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπήρχε μια εντολή του Πρωθυπουργού να υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια για την περίπτωση που οδηγούμασταν σε ελλειπή ρευστότητα, ενδεχομένως και σε μια ρήξη. Διότι είχαμε τονίσει επανειλημμένα ότι δεν θέλαμε τη ρήξη. Συμφωνία επιδιώκαμε με τους εταίρους και δανειστές μας. Αλλά δεν επρόκειται να κάνουμε υποχωρήσεις σε θέματα αρχής και επομένως η ρήξη δεν μπορούσε να αποκλειστεί. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπήρξε ποτέ συγκεκριμένη απόφαση, πολύ περισσότερο απόφαση να πάμε σε Plan B. Διερευνήθηκαν όμως εναλλακτικά σενάρια, όπως νομίζω είναι υποχρέωση κάθε πολιτείας. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσιρόνης, χθες ίσως παρακολουθήσει στο Sky, είπε για εφαρμογή, ότι συμφωνούσε και ο ίδιος με την εφαρμογή παράλληλου νομίσματος, μετά και όλο το θόρυβο που ακούσαμε, έγινε και μια διορθωτική δήλωση. Εσείς με τις εισηγήσεις που ακούγατε τότε. Όχι, δεν έγινε αναλυτική συζήτηση. Όπως σας είπα. Αν συμφωνούσατε, ναι, γενικά σαν φιλοσοφία. Μισό λεπτό. Και να υπάρξουν εναλλακτικά σενάρια, είναι προφανές ότι έπρεπε. Εδώ οι Αμερικανοί έχουν πρωτόκολλα για το τι θα συμβεί ένας υπτάμενος δίσκος προσγειωθεί στην έρημο της Νεβάδας. Άρα είναι ευθύνη κάθε πολιτείας. Θα ήταν έγκλημα αν δεν είχαμε εναλλακτικές λύσεις. Και προφανώς ο Υπουργός Οικονομικών τότε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, προετοίμαζε τέτοιες λύσεις. Άρα δεν αποδοκιμάζωσε καμία περίπτωση την αναζήτηση εναλλακτικών σενάριων. Ποτέ όμως δεν υπήρξε απόφαση να πάμε σε παράλληλο νόμισμα ή κάτι παρόμοιο. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν είχατε και καμία δικαιοδοσία για τέτοιου είδους κινήσεις τότε παράλληλου νομίσματος, σήμερα ως κατηγορεί. Ότι ήταν δηλαδή εκτός σφαίρας πραγματικής, να το πω έτσι. Η αντιπολίτευση λέει πολλά πράγματα. Ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν είναι βάσιμη η κριτική της. Ως προς αυτό το ζήτημα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος εχέφρον που δεν θα ήθελε η κυβέρνησή του να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει διαφορετικές καταστάσεις με διαφορετικούς τρόπους. Mm-hmm. Να έχει δηλαδή εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης ακόμα και των πιο ακραίων καταστάσεων που κατά ψέματα παραλίγο να έρθουν. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα στο εσωτερικό της κυβέρνησης και στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει δημιουργήσει προβληματισμό και είναι το θέμα του κύριου Καμένου. Η αντιπολίτευση λέει πως ο Υπουργός Άμυνας είναι εκτεθειμένος. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Έγινε αναλυτική συζήτηση. Τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε τι λέει η παλιά παροιμία, ότι όταν φτωχαίνει το κογλίφος ανοίγει τα παλιά τευτέρια. Νομίζω ότι η αιμονή της αντιπολίτευσης σε τέτοια ουσιαστικά μη θέματα αποτελεί απόδειξη αντιπολιτευτικής παινίας. Ότι τώρα που ουσιαστικά η οικονομία ξαναστείνεται στα πόδια της, τώρα που φαίνεται ότι αρχίζουμε να αφήνουμε πίσω μας την κρίση, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στα ουσιώδη, κατασκευάζει ανεμόμυλους.
Επειδή λέτε για την οικονομία και την κρίση και σιγά σιγά την έξοδο της χώρας από την κρίση, εσείς που είστε πλέον σε ένα άλλο πόστο, αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών και έχετε επαφές με ξένους ομολόγους σας και με αξιωματούχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πω και όχι μόνο. Η αίσθηση που έχετε, ποια είναι για την εικόνα της χώρας σε αυτή την πορεία πια που έχει. Σας είπα προηγουμένως ότι ούτως ή άλλως το διεθνές κύρος της χώρας, λόγω της πολιτικής σταθερότητας που έχουμε σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή. Και λόγω του ότι, κακά τα ψέματα, η Ελλάδα πάντοτε, όχι μόνο επί της παρούσας κυβέρνησης, είχε μια αποδοχή ως ένας honest broker, ένας μεσολαβητής, καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, γεωπολιτικά μια γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, στην Αφρική και στην Ασία. Προφανώς όμως, η κρίση είχε πλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία της χώρας μας, ακριβώς γιατί στο παρελθόν, το παλαιό πολιτικό σύστημα βαρύνεται όχι για την κρίση, γιατί αυτή ήταν προφανώς παγκόσμια και πανευρωπαϊκή, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε. Για να είμαι σαφής, ο πελατειακός χαρακτήρας που είχε αφενός και τα στοιχεία διαπλοκής με οικονομικούς παράγοντες που ήταν συνυπεύθυνοι για την κρίση δεν άφησαν τη δυνατότητα στο παλιό πολιτικό σύστημα να αντιδράσει όπως αντέδρασαν άλλες χώρες. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο παρατείνεται η διαδικασία της εξόδου από την κρίση στη χώρα μας, αντίθετα με άλλες χώρες που σε ένα βαθμό την έχουν ξεπεράσει. Αυτό λοιπόν που διαπιστώνω είναι στην Ευρώπη μια ιδιαίτερη αναβάθμιση της χώρας μας, γιατί είμαστε η μόνη κυβέρνηση που ουσιαστικά εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα. Προσπαθούμε προφανώς να έχουμε και ένα παράλληλο πρόγραμμα, γιατί αυτό το πρόγραμμα δεν είναι το δικό μας. Αλλά ό,τι έχει την υπογραφή μας, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε, πρέπει να το τηρούμε. Και αυτό αναγνωρίζετε. Έχετε ακούσει να λέει από τον πρόεδρο Γιούνκερ μέχρι τον επίτροπο Μοσκόβηση, ότι ουσιαστικά έγιναν 2 χρόνια στην Ελλάδα όσα δεν έγιναν όλα τα προηγούμενα. Υπάρχει όμως τώρα και κάτι διαφορετικό. Ενδιαφέρον επενδύσεων. Εκεί ήθελα να σας πω, ήταν το επόμενο θέμα που θέλω να συζητήσουμε. Γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον των επενδυτών. Πρώτα-πρώτα γιατί η Ελλάδα έχει μια πολύ καλά εκπαιδευμένη εργατική δύναμη. Έχουμε την καλύτερη εκπαιδευμένη γενιά όλων των Ελλήνων. Και γι' αυτό ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, μεγαλύτερες αμαρτίες της κρίσης είναι αυτή η φυγή, η αιμορραγία εγκεφάλων στο εξωτερικό. Τώρα λοιπόν που έχει αποκατασταθεί να το πω αντίστροφα, έχει εξαλειφθεί η πολιτική αβεβαιότητα, μια που ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση, έχει εκλείψει ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν είχαμε μέχρι σήμερα σημαντικές επενδύσεις. Εάν δείτε ακόμα και πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το πρώτο τρίμηνο, είχαμε μια σαφή αύξηση των άμεσων επενδύσεων κατά 11%. Αυτό νομίζω είναι ένα μικρό μόνο δείγμα αυτών που θα ακολουθήσουν. Κακά τα ψέματα όμως, το μεγάλο στοίχημα είναι όχι να ευημερούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι άνθρωποι, πώς θα δει ο μέσος άνθρωπος στην καθημερινότητα μια αλλαγή. Αυτό δεν γίνεται στον ίδιο χρόνο με τον οποίο βελτιώνονται τα οικονομικά μεγέθη. Είμαι βέβαιος ότι από την επόμενη χρονιά, αν όχι από το τέλος της αυτής, θα αρχίσει να φαίνεται η διαφορά. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι γιατί γυρίζουμε σελίδα. Είπατε πριν για αιμορραγία μυαλών, με την έννοια φεύγουν τα νέα παιδιά, φεύγουν οι επιστήμονες, φεύγουν παιδιά που έχουν εδώ πολύ καλές επιδόσεις. Έχουν τελειώσει δηλαδή το πανεπιστήμιο ή πάνε να σπουδάσουν έξω. Αυτό πιστεύετε θα ανακόψει την πορεία των παιδιών αυτών να φύγουν έξω, το ότι βγαίνουμε σιγά σιγά από την κρίση. Και το λέω γιατί. Ποια είναι τα κίνητρα για να μείνουν εδώ τα παιδιά αυτά, κύριε Κατρούγκαλε? Θέσεις εργασίας, αλλά και με τι απολαβές. Γιατί αυτό πρέπει να δούμε ένα παιδί που έχει σπουδάσει, που έχει κάνει το πτυχίο του, το μεταπτυχιακό του, που έχουν οι γονείς του ιδρώσει οικονομικά και πονέσει για να το σπουδάσουν. Τι απολαβές θα έχει για να ζήσει και ο ίδιος? Το θέμα είναι να υπάρχουν προοπτικές. Γιατί κακά τα ψέματα, καλύτερα να δουλεύει κανείς και να προσφέρει στον τόπο του παρά να πηγαίνει έξω. Είναι άλλο να έχεις επιλογή να πας έξω. Πάντοτε πηγαίναμε, κάναμε καλά μεταπτυχιακά. Αρκετοί επιστήμονες διέπρεπαν στο εξωτερικό. Άλλο όμως να είναι αυτό επιλογή, άλλο να είναι αναγκαστικό. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, πέρα από την προσπάθεια γενικότερης ανάταξης της οικονομίας, που μέσω της ανάπτυξης θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, είναι να έχουμε ιδιαίτερη στόχευση σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε δει ότι ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει την διάθεση εκατομμυρίων ευρώ σε ειδικά προγράμματα που έχουν σκοπό καταρχήν να προσελκύσουν πίσω Έλληνες ερευνητές. Ναι. Ακριβώς γιατί, όπως είπα, τα λαμπρότερα μυαλά της χώρας πρέπει να είναι και τα πρώτα που θα επιστρέψουν. Όμως πρέπει να είμαστε σαφείς,
η λύση των προβλημάτων της χώρας συναρτάται απολύτως με το πόσο γρήγορα θα επιστρέψουμε και κυρίως πόσο σταθερή θα είναι η ανάπτυξη και το πόσο δίκαιη, πόσο θα διαχυθούν δηλαδή τα κέρδη της προς όλους. Να δούμε, γιατί είναι σημαντικό να έρθουν τα παιδιά αυτά πίσω και ποιο θα είναι ακριβώς το κίνητρο, να δούμε τι ακριβώς δηλαδή θα έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα και θα επικαλεστώ την ιδιότητα του συνταγματολόγου που έχετε, καθηγητή δημοσίου δικαίου. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε την αντίδραση των εισαγγελέων. Χθες η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, σε μια σκληρή ανακοίνωση, χαρακτηρίζει αδικαιολόγητες και ατεκμηρίωτες τις επιθέσεις εναντίον της δικαιοσύνης και τον λειτουργό της. Θέτει θέμα δημοκρατίας και συγκεκριμένα σε δηλώσεις και αναφορές, λέει, βάλουν ευθέως κατά της ίδιας της δημοκρατίας. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Ακούστε, τη διάβασα την ανακοίνωση. Νομίζω θα έπρεπε να την ξαναδιαβάσουν πριν τη δημοσιεύσουν. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, για παράδειγμα, ότι χαρακτηρίζουν τη δικαιοσύνη την περισσότερο αξιόπιστη από τις πολιτιακές εξουσίες. Αυτό είναι σαν να λένε ότι οι άλλες εξουσίες, το κοινοβούλιο για παράδειγμα, είναι λιγότερο αξιόπιστο. Όχι, αλλά θεωρούμε δεδομένο την αξιόπιστη δικαιοσύνη, γι' αυτό το λένε ίσως. Για τον κόσμο είναι δεδομένο ότι πρέπει να είναι αξιόπιστη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αξιόπιστη. Έχουμε θέματα διαχρονικά, όχι τώρα. Ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Θυμάμαι μια δήλωση του Προέδρου Ματθία, του αείμνηστου Προέδρου του Αριουπάγου, που έλεγε ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι και δεν είναι ανεξάρτητη. Για τον απλό λόγο ότι πράγματι, ειδικά στο παρελθόν, η εκτελεστική εξουσία προσπαθούσε να εναγκαλιστεί και αυτός ο εναγκαλισμός είναι θανατηφόρος για την δικαστική εξουσία. Ήδη ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων είναι ένας τρόπος με τον οποίο δεν κόβεται ομφάλιος λόρος ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και στη δικαστική. Από εκεί και μετά όμως, οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι ανοιχτές στην κριτική. Όταν γίνονται από νομικούς, πρέπει η κριτική αυτή βέβαια να βασίζεται. Να είναι, όπως λέμε, legi artis, να βασίζεται στα εργαλεία της επιστήμης μας. Έχει δικαίωμα όμως ο κάθε πολίτης να ασκεί κριτική σε μια απόφαση από μεριάς του δικαίου, όχι του γραπτού δικαίου, αλλά του ουσιαστικού δικαίου, της δικαιοσύνης. Αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το αποφεύγουν οι δικαστικοί. Και σε ό,τι αφορά τις ευθύνες της δικής μας κυβέρνησης, ουδέποτε θελήσαμε να επέμβουμε με τρόπο που παρανέβαιναν άλλες κυβερνήσεις. Έχουμε πολλές περιπτώσεις βέβαια που πρόσφατες αποφάσεις, που αποφάσεις δικές μας κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Εκεί να ξέρετε όμως ότι πάντοτε τα δικαιοπολιτικά διακυβεύματα, δηλαδή οι μεγάλες πολιτικές επιλογές, φτάνουν και στη δικαιοσύνη ως συγκρούσεις. Αν δείτε στα κρίσιμα θέματα, ας πούμε στον νόμο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και άλλα. Και άλλα. Γιατί τους ψήφους κρίθηκαν. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι οι δικαστές ψήφισαν με βάση την κομματική τους ένταξη, ότι αυτοί που ήταν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ψήφισαν κατά του νόμου και αυτοί που ήταν ΣΥΡΙΖΑ υπέρ. Καλά το λέτε αυτό και το επισημαίνετε, γιατί αυτό νομίζει ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι και οι δικαστές κομματικά ψηφίζουν. Οι δικαστές δεν πρέπει να ψηφίζουν κομματικά και εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις επιοργών. Ναι. Τι ονομάζω περιπτώσεις επιοργών? Αυτό που διαρρέουν τις αποφάσεις πριν από τη διάσκεψη και σε πολιτικούς συγκεκριμένους. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Αυτοί είναι πολύ λίγοι. Οι περισσότεροι όμως δικαστές, όταν ερμηνεύουν τον νόμο, αναπόφευκτα πρέπει να ερμηνεύσουν έννοιες όπως ποια είναι τα όρια, ας πούμε, της αγοράς και του κράτους. Ποια είναι τα όρια των κοινωνικών δικαιωμάτων? Στην περίπτωση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας και της απόφασης του για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο ρόλος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά η πρόθεση της αντιπολίτευσης να μην λειτουργήσει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι μολονότι δεν είναι κομματικά τα κριτήρια βάσει των οποίων ψηφίζουν οι δικαστές όταν είναι ένα θέμα εριζόμενο, ακριβώς η ύπαρξη ισχυρών μειοψηφιών και οπλοψηφιών δείχνει ότι πρόκειται για θέματα που και στο εσωτερικό της δικαιοσύνης δημιουργούν συγκρίσεις, ακριβώς γιατί τα ερμηνευτικά ζητήματα που γεννιούνται δεν μπορούν να ερμηνευτούν χωρίς να γίνονται αξιολογικές κρίσεις. Ξέρετε πολύ καλά το χώρο της δικαιοσύνης. Θα μείνω λίγο ακόμα στο θέμα, πριν περάσουμε πάλι στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και θέλω να σας πάω στην Προεδρία της Εσθονίας και σε πολύ σημαντικά πρωτοβουλίες που έχει πάρει και προτεραιότητες που έχει βάλει η Προεδρία της Εσθονίας. Έχουμε τις δικαστικές αποφάσεις, επειδή είπατε για τις τηλεοπτικές άδειες, έχουμε το Συμβουλίο της Επικρατείας για τους συμβασιούχους, έχουμε και το Συμβουλίο το Συμβουλίο της Επικρατείας για την παραγραφή αδικημάτων πέρα της πενταετίας. Αυτές οι δύο αποφάσεις τώρα
έρχονται σε αντίθεση με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, να το πω έτσι, ή με τη βούληση της κυβέρνησης. Έχουμε μία σύγκρουση στην ουσία. Και απ' την άλλη έχουμε την Νέα Δημοκρατία και την αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Προσπαθούμε να κάνουμε τομές στο πολιτικό σύστημα. Ακριβώς γιατί το πολιτικό σύστημα που έχουμε δεν αξίζει στον ελληνικό λαό. Από εκεί και μετά, εμείς προσπαθούμε πράγματι κάθε πράξη μας να είναι κάθε λέξη του συντάγματος. Ερμηνεύονται όμως οι πράξεις μας. Ερμηνεύονται πολλές φορές από δικαστές που θεωρούν ότι διαφορετικά έχουν τα πράγματα. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας παραξενεύει. Να σας πω για παράδειγμα ότι όταν. Να πάω ένα παράδειγμα έξω από την Ελλάδα για να γίνει σαφές τι εννοώ. Όταν ο Ρούσβελτ θέλησε να προχωρήσει στο, αυτό που λέμε New Deal, καθιέρωσε την υποχρέωση οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 8 ώρες. Αυτό θεωρήθηκε από την πλειοψηφία του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ αντισταγματικό, αντίθετο στην ελευθερία των συμβάσεων. Αν εσύ θες να δουλεύεις 16, 17, 18 ώρες, γιατί να έρχεται το κράτος να επεμβαίνει. Πολλές φορές επομένως η δικαστική εξουσία συγκρούεται με την νομοθετική σε διακυβεύματα που αποτελούν τομές μεταρρυθμιστικές και υπάρχει ένας χρόνος μέχρι του αυτή η προμεταρρυθμιστική προσπάθεια πείσει και τη δικαιοσύνη ότι βρίσκεται στην κατεύθυνση αυτή που πρέπει. Βρισκόμαστε σε μια ανάλογη προσπάθεια στην Ελλάδα τώρα να αλλάξουμε πολλά πράγματα από το παρελθόν. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει προφανώς να πιστεί και η δικαιοσύνη σε αυτά τα δικαιοκυβεύματα που υπάρχουν, ότι υπάρχει μια προοδευτική λύση που πρέπει να ακολουθηθεί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τους όρους της ίδιας της δικαιοσύνης. Γι' αυτό υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες, γι' αυτό οι δικαστικές μειοψηφίες γίνονται πλειοψηφίες. Δεν σημαίνει αυτό επέμβαση μιας εξουσίας στα εσωτερικά της άλλης. Θα το πω για να κλείσουμε το θέμα. Οι εισαγγελείς πάντως σχολιάζουν πως υπάρχουν επιθέσεις σε βάρος δικαιοσύνης που προέρχονται από φορείς εξουσίας που είναι ταγμένοι να υπηρετούν και να προστατεύουν τη δημοκρατία. Και αυτό είναι λυπηρό και επικίνδυνο για τη δημοκρατία, όταν οι ίδιοι αυτοί που είναι, ας πούμε, στην εξουσία επιτίθενται στη δικαιοσύνη. Ήταν και όλο η αφορμή που βγήκε χθες η ανακοίνωση που ξέρετε. Εγώ θεωρώ ότι οι συνδικαλιστές των δικαστικών ενώσεων πρέπει να υπερασπίζονται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τα συμφέροντα τα ξεχωριστά των δικαστών. Θεωρώ όμως ότι ακριβώς αυτή η διατύπωση αποτελεί επίθεση απέναντι στην κυβέρνηση, χωρίς η κυβέρνηση να έχει δώσει παρόμοια δείγματα αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο διάλογο αυτό πρέπει να δείχνουν μια αυτοσυγκράτηση, γιατί η ένταση στην αντιπαράθεση ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς εξουσιών, στο τέλος καταλήγει αυτή να δημιουργεί κρίση στη δημοκρατία. Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε τώρα σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, να πάμε στην Προεδρία της Εσθονίας. Η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Εσθονία, η οποία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου. Η χώρα που θα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου για το δεύτερο εξάμεινο του 2017 εντάσσει τις κορυφαίες προκλήσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους επόμενους μήνες, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που αφορά την ασφαλή Ευρώπη, μια ψηφιακή Ευρώπη και μια ανοιχτή και βιώσιμη Ευρώπη. Πάμε να δούμε τις προτεραιότητες μαζί. Ένα λογότυπο σύνθετο όσο η μαθηματική σκέψη και η γλώσσα των προγραμματιστών που διαπρέπουν στην Εσθονία. Αγάπη και ισχυρός δεσμός με τη φύση, θαυμασμός για τις νέες τεχνολογίες και μια καθημερινότητα απλουστευμένη χάρη σε αυτήν. Η Εσθονία περπατάει με επιτυχία στην οδό της εξισορρόπησης και ελπίζει κατά την Προεδρία της να συνθέσει απόψεις, παραδόσεις, συμφέροντα και πολιτικές που θα φέρουν ισορροπία και ένα καλύτερο αύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε σαν ένα project για την ειρήνη. Σήμερα, για άλλη μια φορά, η προστασία των πολιτών μας και η εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο είναι θέματα τα οποία είναι υψίστης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λεγόμενες προτεραιότητες της Προεδρίας της Εσθονίας, που αναλαμβάνει πρώτη φορά στα χρονικά τα εν λόγω καθήκοντα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να προωθήσει μια ανοιχτή και καινοτόμο ευρωπαϊκή οικονομία, να καταστήσει την Ένωση ασφαλέστερη, να τη στρέψει περισσότερο στον κυβερνοχώρο και να ευνοήσει την ασφαλή διακίνηση των δεδομένων, αλλά και την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων και σπουδαστών και να συμφιλειώσει την τεχνολογική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Πριν από 5 χρόνια, όταν ξεκινάγαμε τις προετοιμασίες σας για την Προεδρία, η Ευρωζώνη περνούσε μια μεγάλη κρίση. Πριν από 2 χρόνια, η Ευρώπη γνώρισε τον κολοφόνα της μεγαλύτερης μεταναστευτικής κρίσης. Πέρυσι, οι Βρετανοί αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
η Εστονία σαν προεδρία είναι σίγουρη ότι η Ευρώπη θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, είτε συνδέονται αυτές με την οικονομία, είτε για την μετανάστευση, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Θεσμοθετημένος και απαραίτητος ο απολογισμός της χώρας που είχε τα ενία έως την 30η Ιουνίου. Προσπάθησε λοιπόν η Μάλτα να σημειώσει σε πολλά θέματα πρόοδο, ιδιαίτερα στα θέματα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο σε Ευρωπαίους πολίτες, όπως το μεταναστευτικό, το θέμα της ασφάλειας και βεβαίως το θέμα της οικονομίας. Η νέα Προεδρία κληρονομεί πολλά από τα χρονίζοντα και δυσεπίλητα προβλήματα, αλλά σε περιστάσεις που ο επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Πάνος Καρβούνης περιέγραψε ως ανάκαμψη του φιλοευρωπαϊσμού. Μέσα σε λίγους μήνες λοιπόν έχουμε παρατηρήσει την ανασύνταξη του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου, χάρη φυσικά στα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, εθνικών εκλογών που έγιναν στην Ολλανδία, που έγιναν στη Γαλλία, και επίσης βλέπουμε και τα πρώτα σημάδια εξισορρόπησης του περίφημου γαλλογερμανικού άξονα. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει επίσης ο συντεταγμένος και ψύχρεμος τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι απολύτως ενωμένη στις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει για τον Brexit. Λοιπόν, κύριε Κατρούγκαλε, με την κρίση που είχαμε τώρα το προηγούμενο διάστημα σε όλη την Ευρωζώνη, την οικονομική και όχι μόνο στην Ελλάδα, είχαμε το σπάσιμο, να το πω εισαγωγικά, του λεγόμενου γαλλογερμανικού άξονα. Ακούσαμε ότι πάμε για εξισορρόπηση. Εσείς το βλέπετε αυτό να έρχεται, να υπάρχει μια ισορροπία στις σχέσεις των δύο χωρών? Πρώτα-πρώτα, η κρίση αυτή έχει ως βασική αιτία το ότι επικράτησαν τις τελευταίες δεκαετίες πολιτικές λιτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποξένωσαν σε μεγάλο βαθμό τους λαούς. Αυτό δεν σημαίνει απόρριψη από τους λαούς του πολύ ευγενικού αυτού ονείρου που είναι η Ενωμένη Ευρώπη, αλλά απόρριψη των πολύ συγκεκριμένων πολιτικών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής λοιπόν αυτών των πολιτικών λιτότητας και της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του ευρώ, είχαμε κερδισμένους και χαμένους. Μεγάλος κερδισμένος ήταν η Γερμανία που έχει τεράστια πλεονάσματα. Οι χώρες του Νότου είχαν μεγάλα ελλείμματα. Η Γαλλία δεν ήταν ως μεγάλη χώρα εξίσου θύμα με χώρες όπως η δική μας, η Πορτογαλία, η Ισπανία. Αλλά παρόλα αυτά είχε μια σχετική έκλειψη, το οποίο φάνηκε και στο επίπεδο της δυνατότητας άσκησης κοινής πολιτικής ηγεσίας στην Ευρώπη. Και ακριβώς για αυτό το λόγο είχαμε φαινόμενα, δεν θυμόσαστε, τους Μερκοζί που λέγαμε, φαντάζεστε ποτέ να είχαμε το ίδιο φαινόμενο με τον Μιτεράν ή με τον Γκολ? Δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν θα λέγαμε ποτέ, για παράδειγμα, Κολ και Μιτεράν. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο. Τώρα φαίνεται ότι ήδη η Γερμανία αντιλαμβάνονται ότι είναι αντιπαραγωγική η προσπάθεια αυτή, όχι προσπάθεια, η έκβαση του ευρωπαϊκού οχυρήματος σε μια γερμανική Ευρώπη. Αυτό εξαιτίας και του παρελθόντος στον 20ο αιώνα της Γερμανίας δημιουργεί αντισυσσωματώσεις και αντιδράσεις. Από την άλλη μεριά, οι μεγάλες αποκλίσεις, ανισότητες μεταξύ χωρών του κέντρου και της περιφέρειας οδηγούν ουσιαστικά σε οριακό σημείο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν αναστραφούν. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα ο κύριος Μακρόν, με προτάσεις πολλές από τις οποίες συμφωνούμε και εμείς και είχαμε σε παράλληλο βαθμό κινηθεί στη συζήτηση αυτή που γίνεται για το μέλλον της Ευρώπης. Ποια είναι η ουσία των προτάσεων του Μακρόν? Να μην θεωρήσουμε την οικονομική διακυβέρνηση απλό ζήτημα εφαρμογής των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά να προσπαθήσουμε να υπάρχει μια δημοκρατική οικονομική διακυβέρνηση. Να υπάρχει ένας υπουργός οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος να έχει πολιτική λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα το δούμε λοιπόν αν θα γίνει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καντρούγκαλε, που ήσασταν στην πρωινή ανάγνωση μαζί μας εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τι έγινε χθες με την ολοκλήρωση των εργασιών της 22ης Συνόδου της Βουλής των Εφήβων στην Ολομέλεια της Βουλής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων αποτελεί διαχρονικά μια έμπρακτη απόδειξη ότι ο αυτορμητισμός και η φρεσκάδα της σκέψης των νέων ανθρώπων μπορούν να αποτελέσουν αφορμές για το άνοιγμα νέων πεδίων σκέψης και να θέσουν νέους προβληματισμούς αναφορικά με ζητήματα που παραδοσιακά ανήκουν στη σφαίρα προβληματισμού των ενηλίκων. Στο πρώτο μέρος της συνεδρίας συζητήθηκε το θέμα ενεργός πολιτιότητας, συστατικό στοιχείο δημοκρατίας, στο οποίο οι έφηβοι βουλευτές ανέδειξαν την καθοριστική συμβολή του ενεργού πολίτη στην προάσπιση και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας.
Καλό είναι να δίνετε μια έμφαση στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό με πρακτική μελέτη επαγγελμάτων, τεστ προσανατολισμών, εκμάθηση συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων κτλ. Έχοντας ευαισθητοποιηθεί από τις δράσεις της Βουλής των Εφήβων αυτές τις 5 μέρες, ο καθένας από τη θέση του, όπως και εσείς από τη δική σας, οφείλει να δρά με ευαισθησία, αφού η περιφρούρηση των δικαιωμάτων μας αφορά όλους. Τα ίδια τα σχολεία, ομάδες μαθητών στο πλαίσιο δράσεων, να δημιουργήσουν ψηφιακές εφαρμογές με ιστορικούς περιπάτους σε ιστορικά τοπία της πόλης μας, καθώς και διασχολικές διαδικασίες και φεστιβάλ. Επιτακτική προβάλλει ανάγκη να ανατρέξουμε στον ορισμό της έννοιας αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη είναι ασφαλώς μια λέξη φορτισμένη με ποικίλα νοήματα, μια λέξη την οποία καθένας από εμάς την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Περισσότερη βιωματική εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν τις νοητικές τους δεξιότητες και την κριτική τους ικανότητα. Το να είμαστε πιο προσεκτικοί δεν σημαίνει ότι φοβόμαστε το διαδίκτυο. Σημαίνει ότι είμαστε υποψιασμένοι χρήστες. Ως ενεργοί πολίτες, πρέπει να ξεφύγουμε από τα πλαίσια της αδράνειας, να καταγγέλουμε περιπτώσεις παράβασης των νόμων που προασπίζουν το περιβάλλον και να αποτελούμε πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης απάντησε σε ερωτήσεις των εφήβων βουλευτών. Να γνωρίζετε ότι όλο και περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες είναι πλέον και θα είναι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, δηλαδή θα οφείλονται σε μεγάλες αιτίες που αφορούν στην αλλαγή του κλίματος στην χώρα τους. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα για όλη την ανθρωπότητα. Εσείς ως πρόεδρος της Βουλής, πώς αντιμετωπίσετε τις αντιδημοκρατικές συμπεριφορές των φασιστικών κομμάτων που δεν σέβονται και δεν υπακούουν στις αξίες και στο ύφος της δημοκρατίας και του συντάγματος? Έχουν γίνει σημαντικά νομοθετικά βήματα και στο πλαίσιο απόψεων που όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται στην επιφάνεια και νομοθετούνται. Έχουν γίνει και στη χώρα μας, έχουν γίνει και από αυτό το κοινοβούλιο. Επίσης προσπαθούμε να δίνουμε ένα αποτύπωμα, ένα σήμα μέσω του Κοινοβουλίου προς την κοινωνία και προς τις δικαστικές αρχές και σε όλους το κοινωνικό σώμα για το πώς αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να τίθενται εκ ποδών, πρέπει να καταγγέλλονται, πρέπει να περιθωριοποιούνται, πρέπει να μπαίνουν ακριβώς στο στόχαστρο και του νόμου με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Παρακολουθείτε πάντα την εκπομπή Πρωινή Ανάγνωση από το τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Κοντά μας έχουμε την κυρία Μαρία Αντωνίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του νομού Καστοριάς. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Κοντογιώρη, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Σήμερα έχουμε... Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Έχουμε το θέμα της ενημέρωσης του Πρωθυπουργού στην Ολομέλεια. Ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει τα κόμματα για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την έκβαση της διαπραγμάτευσης. Είχαμε και μια συνομιλία χθες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, με τον κ. Αναστασιάδη για το Κυπριακό. Είναι σίγουρο πως σε αυτό το θέμα πρέπει να έχουμε μια εθνική γραμμή. Μια εθνική γραμμή. Εμείς είπαμε ως Νέα Δημοκρατία και στηρίζουμε τις θέσεις και τις προσπάθειες που κάνει ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Αναστασιάδης, και στηρίζουμε την καλύτερη βέλτιστη λύση για το Κυπριακό. Είμαστε δίπλα και, όπως έχει πει και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έξω από τη χώρα φοράμε την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Νομίζω ότι εκεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις, και θα ακούσουμε σήμερα και τις εισηγήσεις όλων των πρόεδρων των κομμάτων για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες, και πώς από όλες τις πολιτικές δυνάμεις μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη λύση για το θέμα του Κυπριακού. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει εθνική γραμμή στο θέμα του Κυπριακού και αυτό φαίνεται, παρόλο που λέγαμε με τον κύριο Καντρούγκαλη νωρίτερα πως δέχτηκε κάποια κριτική ο κύριος Κοντζιάς για τη διαχείριση από την πλευρά του το θέμα του Κυπριακού, ότι δεν ήταν κοινή γραμμή με τη Λευκοσία, αλλά λίγο ήταν πιο αδιάλακτος εκείνος. Θα ήθελα όμως να... Και εμείς το έχουμε θίξει ως Νέα Δημοκρατία, αλλά παρόλα αυτά, όπως σας είπα, η δικιά μας η στάση είναι να στηρίξουμε τις προσπάθειες που κάνει ο πρόεδρος της Κύπρου προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λύση για το θέμα του Κυπριακού. Θα ήθελα να πάμε στο άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα και θα μας απασχολήσει. Και ο κ. Κατρούγκαλος εδώ, όταν ήταν στην εκπομπή νωρίτερα, τον ρώτησα όταν ήταν υπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο αν είχε συμφωνήσει, διαφωνήσει, τέλος πάντων είχε ακούσει ο ίδιος ότι υπήρξε
σχέδιο. Είναι ενδιαφέρον για να ακούσω. Γιατί νόμισμα. Δεν πρόλαβα να ακούσω την τοποθέτηση του κύριου Κατρούγαλου. Ο κύριος Κατρούγαλος είπε πως ναι, υπήρχαν πολλές προτάσεις από τον κύριο Βαρουφάκη και έτσι έπρεπε να υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Μισό λεπτό. Εμείς για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό Εξεταστική Επιτροπή. Όχι ότι μια εξεταστική μπορεί να ρίξει άπλετο φως τελικά, ίσως. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς έγινε εκείνη την περίοδο. Μια περίοδο που ειλικρινά και κατά δηλώσεις του Ρέγκλιν στήχησε στην Ελλάδα γύρω στα 100 δις ευρώ. Νομίζω ότι τώρα αυτό το αίτημα είναι ακόμα πιο επικαίρο. Όταν ένας υπουργός της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης που είναι ακόμα υπουργός, δεν είναι ένας υπουργός που έφυγε ο κ. Σιρώνης, αποκαλύπτει χθες ότι όντως συζητούσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δεδομένο του παράλληλου νομίσματος και των παράλληλων πληρωμών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, ετοιμάζανε κάτι χωρίς το λόγο, χωρίς την θέληση του ελληνικού λαού. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό και μείζον ζήτημα να δούμε τι έγινε εκείνη την περίοδο. Άρα εσείς θα επιμείνετε σε μια εξεταστική επιτροπή. Εμείς ζητάμε όλα στο φως, κυρία Κοντογιώργη. Ήδη καταθέσαμε από χθες ερώτηση για να μας απαντήσουν και να μας δοθούν τα πρακτικά. Mm-hmm. Ως Νέα Δημοκρατία, 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καταθέσαμε ερώτηση για να δοθούν τα πρακτικά από εκείνα, από τις συνεδριάσεις των Υπουργικών Συμβουλίων, πού σκόπευαν να πάνε τη χώρα χωρίς να έχουν την νομιμοποίηση του ελληνικού λαού. Από την άλλη, θα κάνω τον αντίλογο, γιατί ήταν κάτι που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Ένας υπουργός οικονομικών πρέπει να έχει εναλλακτικές όταν η κατάσταση δεν φαίνεται πως η έκβαση της διαπραγμάτευσης δεν είχε, τότε δεν είχε την λαϊκή νομιμοποίηση να έχει τέτοιες εναλλακτικές όμως, κυρία Κοντογιώργη. Mm-hmm. Δεν είχε την νομιμοποίηση του ελληνικού λαού για να πάει σε τέτοιες εναλλακτικές. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά σε αυτή την περίπτωση. Ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου προκειμένου να μας οδηγήσουν σε παράλληλο νόμισμα ή σε παράλληλες πληρωμές. Σύμφωνα με ένα πρόγραμμα κατεβαίνεις στις εκλογές και προσπαθείς να υλοποιήσεις αυτό το πρόγραμμα. Να μην πω τώρα για τον Τσίπρα ότι άλλο πρόγραμμα κατέθεσε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και εφάρμοσε ακριβώς τα αντίθετα, μην πούμε σε αυτή την κουβέντα. Το μεγάλο όμως και μείζον ζήτημα είναι ότι δεν έχεις δικαίωμα να σχεδιάζεις και να οδηγείς τη χώρα σε καταστάσεις και σε παράλληλο νόμισμα ενώ δεν έχεις τη λαϊκή νομιμοποίηση. Από την άλλη, κυρία Αντωνίου, υπάρχει και μια τρίτη φωνή που θα έλεγε έχει κανένα νόημα πια. Έχει 100 δις ευρώ, κυρία Κοντογιώργη. Έχει μεγάλο νόημα για τους Έλληνες πολίτες. Είπατε ότι έχει οικονομική διάσταση. Έχει βεβαίως μεγάλη οικονομική διάσταση και ωστόσο, κοινωνική και ηθική και γενικώς να δούμε λέει τι ακριβώς, πώς κάποιοι άνθρωποι πήραν την εξουσία και άρχισαν να λειτουργούν χωρίς αυθαίρετα για κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός πώς ενήργησε εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο και τι γινόταν σε εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο. Από την πλευρά της η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει πλέον αφηγημένη δημοκρατία και προσπαθεί με κάποιο τρόπο, βρίσκοντας θέματα όπως αυτό, να χτυπήσει την κυβέρνηση, το έργο της, την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, την εκταμείευση της δόσης. Την μπάλα στην εξέδρα, μου λέτε, κάνει τώρα. Αυτό κάνει ο κ. Τσίπρας. Την μπάλα στην εξέδρα. Όταν δεν έχει να απαντήσει κάτι, θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αφήγημα. Έρχεται στη Βουλή και ασχολείται με την αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι ως πρωθυπουργός της χώρας τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός για να κυβερνήσει τη χώρα και να φέρει καλύτερα πράγματα. Όχι για να κρίνει τη δουλειά της αντιπολίτευσης. Νομίζω. Ο κύριος Κατρούγκαλος νωρίτερα, που ακριβώς το ανάποδο τον ρώτησα, είπε απευθυνόμενο στη Νέα Δημοκρατία, όταν φτωχαίνει το κογλύφος, ψάχνει τα τευτέρια του. Ενώντας ότι δεν έχετε, έχετε ξεμείνει από επιχειρήματα και πολιτική απέναντι στην κυβέρνηση, επιχειρηματολογία, πολιτική, για το πού πάει από εδώ και πέρα, ποιο είναι το έργο της κυβέρνησης και ποιο είναι αντίστοιχα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ψάχνετε στα τευτέρια σας για να βρείτε θέματα να επιτεθείτε στην κυβέρνηση. Εμείς έχουμε καταθέσει στον ελληνικό λαό την πρότασή μας για την αυριανή ημέρα και για με κωδικούς και από πού θα προκύψουν αυτά που λέμε. Όχι αέρα πατέρα, ούτε αέρα λόγια όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα χρόνια πριν αναλάβει πρωθυπουργός. Εμείς κάναμε μια πρόταση προς τον ελληνικό λαό στην έκθεση Θεσσαλονίκης, με κοστολογημένα όμως τα μέτρα και αυτά που θα εφαρμόσουμε. Προφανώς και αυτό βλέπει ο κόσμος, ότι γίνεται μια συστηματική δουλειά από όλους τους τομείς
και μια που μου δίνεται την ευκαιρία, ως αναπληρώτητο με άρχης παιδείας, χθες συμμετείχα και εγώ σε αυτή την συνάντηση που έγινε από, από το προπαιδεία, από εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς και φοιτητές, για να δούμε τι επιχειρεί η κυβέρνηση σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο θέμα της παιδείας. Εκεί είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε η κυβέρνηση. Απ' τη μια εξαγγέλουν ότι θα καταργήσουν τις εξετάσεις, τα παίρνει πίσω ο Γαβρόγλου την επόμενη μέρα που επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός το Υπουργείο Παιδείας, το ξαναφέρνει στην ατζέντα, ξαναγυρνάει, δεν έχουν σχέδιο και προσπαθούν με επικοινωνιακά τεχνάσματα να κρατηθούν στην επικαιρότητα και να αλλάξουν την ατζέντα. Από εκεί και πέρα, αυτό εκεί που λέμε ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Θεοδωράκης και ο κύριος Βενιζέλος και αρκετά άλλα στελέχη πολιτικά. Αλλά το πιο σημαντικό, κυρία Κοντογιώργη, ήταν ότι ήταν πανεπιστημιακοί, ήταν φοιτητές, ήταν κόσμος, γονείς που έχουν μεγάλη αγωνία. Τι γίνεται με τα παιδιά που σπουδάζουν. Ναι. Και βλέποντας και τις μελέτες του ΙΟΒΕ, την τελευταία μελέτη του ΙΟΒΕ, τι διαπιστώνουμε, ότι σε αυτή τη χώρα παράγουμε πολύ περισσότερους επιστήμονες που δεν έχουν επαγγελματική να προωθηθούν από κάπου. Και υπάρχουν και τομείς, όπως είναι η πληροφορική, που εκεί έχουμε έλλειψη και δεν παράγουμε, ενώ έχουμε πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν, αυτά πρέπει να δούμε, κυρία Κοντογιώργη, και όχι φανφάρες για το ότι θα μπαίνουμε στα πανεπιστήμια, γιατί όπως καταλαβαίνετε από ό,τι διαπιστώνουμε αυτό είναι απλά ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι, να πούμε καταρχήν ότι είναι πολύ μεγάλη αγωνία των γονιών, όπως είπατε, για το αν θα καταργηθούν οι όχι πανελλαδικές. Επειδή την πέρασε, κυρία Κοντογιώργη, και με τα παιδιά, τον παιδί μου, ας πούμε, στις εξετάσεις, βεβαίως είναι, και μιλώντας το τελευταίο διάστημα με όλους τους γονείς, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό της εισαγωγής στα πανεπιστήμια ή τι θα κάνει το παιδί την επόμενη μέρα μετά που θα τελειώσει τη βασική του. Δεσμεύομαι να αλλάξω τον οπισθοδρομικό νόμο Γαβρόγλου. Η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί ή όχι με την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων? Κοιτάξτε, αυτό που λέμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία, και πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε και τις θέσεις μας στο κομμάτι της παιδείας, ήδη εγώ έχω καταθέσει και στο πρόγραμμα ως το κομμάτι το δικό μου της έρευνας. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τις θέσεις μας. Εμείς είμαστε σε ένα μεικτό σύστημα, κύριε Κοντογιώργη. Δεν μπορεί να καταλήξει. Γιατί αυτό που λέμε, ούτως ή άλλως πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο λύκειο, αλλά και οι εξετάσεις, ένας τρόπος εξετάσεων, πρέπει να βοηθάει έτσι ώστε να φαίνονται και από την επίδοση του λυκείου φυσικά οι άριστοι, αλλά και με μια μορφή εξετάσεων κάποιων μαθημάτων που θα βοηθάει, έχοντας με γνώμονα πάντα τη διαφάνεια. Και αν μη τι άλλο, το σύστημα των εξετάσεων δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ ότι υπάρχει κάποια. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι είναι διάτρητο. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε με αξιοκρατία, με αξιοσύνη, δίνοντας έμφαση όντως στο λύκειο που πλέον τα τελευταία χρόνια και από ό,τι διαπιστώνουμε όλοι, είναι κοινώς αποδεκτός ότι το παραμελούν οι μαθητές. Νομίζω ότι υπάρχει σύστημα που μπορεί να βοηθήσει και στο να αποκτήσει το λύκειο τη βαρύτητα και την σημαντικότητα που πρέπει να έχει, και με μια μορφή εξετάσεων που θα μετράει και αυτό στην εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα μεικτό σύστημα, ένα αυτό μεικτό λέμε. Σύστημα. Αλλά για να μην προτρέχω, αυτά θα τα παρουσιάσουμε ούτως ή άλλως ως τομέας παιδείας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πότε θα έρθει, ξέρετε, κύριε Αντωνίου, το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία? Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα? Πάμε για Σεπτέμβριο, φαντάζομαι. Είμαστε στη διαβούλευση, νομίζω. Ήδη κάποια άρθρα είχαν αφαιρεθεί. Ξαναπροσθέθηκαν, νομίζω, στην νομοπαρασκευαστική προχτές, όσον κάποια άρθρα που αφορούσαν κυρίως την έρευνα. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, μέσα Ιουλίου είχε πει ότι πιθανόν να έρθεις στις επιτροπές. Ο Υπουργός, ο κ. Γαβρόγλου, επιμένει στο... Αλλά δεν είδα και κανέναν να το υπερασπίσετε αυτό το νομοσχέδιο. Θα σας πω, ο κ. Γαβρόγλου έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Αυγή, επετέθη εναντίον του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας πως είναι ένα σύστημα εξουδωτικής αξιολόγησης, αυτό που προτείνει ο κύριος και υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης, ξαναζεσταίνοντας το αντιμεταρρυθμιστικό μέτωπο του Βενιζέλου, Διαμαντοπούλου,
Και πάει λέγοντας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εγώ άκουσα χθες τους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές, κύριε Κοντογιώργη. Και δεν ακούω τον κύριο Γαβρόγλου. Και όντως, αυτό που λέμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία είναι θέλουμε πανεπιστήμια που να είναι ανταγωνιστικά, να προσφέρουν στους φοιτητές και να είναι όσο δυνατόν αυτόνομα. Γιατί έτσι μπορούν να αναπτυχθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Γιατί έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο, κύριε Κοντογιώργη. Με τις μεθοδεύσεις και τις προσπάθειες της σημερινής κυβέρνησης, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια πέφτουν θέσεις. Άρα κάτι δεν κάνει καλά η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία θα το δούμε και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πόσο τη θέση μάλλον όλων των με αυτό το αναχρονιστικό νομοσχέδιο που θέλει να φέρει να τα κάνει κρατικίστικα όχι κρατικά, κρατικίστικα. Τα πανεπιστήμια της χώρας. Είστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Βεβαίως και είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εγώ έκανα αγώνες με τη Δάπνο Δοφουκού στο πανεπιστήμιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν, γιατί έχουμε μια χώρα που θα μπορούσαμε να είμαστε πλούσιοι λειτουργώντας ιδιωτικά πανεπιστήμια και έρχοντας από όλο τον κόσμο φοιτητές να σπουδάζουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μπορούσαμε να παράγουμε γνώση. Αυτή η χώρα είναι ικανή με τον πολιτισμό της και με την ιστορία της να δώσει γνώση σε όλο τον κόσμο. Γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, να λειτουργήσουμε με κατευθύνσεις, δεν λέω εγώ ανεξέλεγκτα, βεβαίως με κατευθύνσεις, αλλά να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές από όλο τον κόσμο που θέλουν να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία και να μορφωθούν πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει και η φωνή του Υπουργείου επίσημη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, τον κ. Παξεβανάκη, ο οποίος εδώ από την εκπομπή, από το βήμα της εκπομπής της πρωινής ανάγνωσης, είχε πει ότι όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα υπάρξουν στη χώρα. Τώρα, είναι λογικό, είναι δυνατόν να είναι πεδίο αντιπαράθεση πολιτική η παιδεία και κάθε φορά που έρχεται μια κυβέρνηση να αλλάζει τα προηγούμενα νομοσχέδια, να αλλάζει τις ρυθμίσεις, να αλλάζει ευνοϊκές, κακές. Πάντως, να μην υπάρχει μια συνέχεια είναι του κράτους στην παιδεία. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και οφείλω να πω ότι. Να φέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο Υπουργός Παιδείας της Γερμανίας είναι 10 χρόνια υπουργός. Η σημερινή κυβέρνηση μέσα σε 2,5 χρόνια άλλαξε 3 υπουργούς παιδείας. Νομίζω ότι. Κάθε κυβέρνηση δεν είναι. Αυτό και το δεν είναι. Η προηγούμενη κυβέρνηση 2 άλλαξε. Πάντως, αλλαγές πάντα έχουν. 2 στα 2,5 χρόνια. Εδώ έχουμε στα 2,5 χρόνια 3 μέχρι στιγμής. Περιμένετε. Νομίζω ότι αυτό που όντως χρειάζεται συνένεση και όταν πραγματοποιήθηκε, κυρία Κοντογιώργη, αυτή η συνένεση, να αναφερθώ στο νόμο, όπως είπατε, Διαμαντοπούλου, το 4.009 για τα πανεπιστήμια, υπήρχε μια κοινή συνένεση 255 βουλευτών που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Και τώρα έρχεται μια κυβέρνηση να ουσιαστικά αποδομήσει αυτή την κοινή συνένεση. Πάντως, ποιος φταίει, λοιπόν? Η πρόθεση του Υπουργού, όταν έλαβε ο κ. Γαβρόγλου τα καθήκοντά του, ήταν και το έχει δηλώσει εδώ και στο κανάλι της Βουλής, να υπάρξει μία συνέχεια στην παιδεία, ένα νομοσχέδιο που θα κρατήσει τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Αυτό θέλει όμως να είναι ένα νομοσχέδιο που θα προκύψει από έναν διάλογο με όλα τα πολιτικά κόμματα. Ο κ. Γαβρόγλου και ο προηγούμενος υπουργός και ο προηγούμενος υπουργός, αυτό που κάνανε ήταν ξεκίνησαν ένα διάλογο, αλλά νομοθετούσανε και καταργούσανε διατάξεις, γιατί προσπαθώντας να κρατήσουν το αριστερό τους ακροατήριο, το μόνο που τους έχει μείνει είναι πλέον, νομίζω, το κομμάτι της παιδείας. Άρα εκεί βγάζουν τις αριστερές τους ιδεολειψίες. Υπήρξε λοιπόν ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τα... από τη σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελληνικής Βουλής, την πλειοψηφία της Βουλής, από 255 βουλευτές. Και χωρίς διάλογο, ο κύριος Γαβρόγλου φέρνει ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά καταργεί όλη αυτή την προσπάθεια που η συνένεση πήγε γίνει. Να το δούμε, γιατί όπως είπατε... Εκφράζοντας μόνο ένα κομμάτι του κυρίου Μπαξεβανάκη, το δικό του και κάποιων αριστερών. Δεν είναι έτσι όμως η παιδεία. Φυσικά πρέπει να υπάρξει διάλογος και μεγάλος για την παιδεία. Βεβαίως. Το νομοσχέδιο θα είναι σε επεξεργασία, θα είναι στην διαβούλευση. Την ευκαιριακή τη συγκυρία, το ότι έχει 149 βουλευτές αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε στα θέματα παιδείας. Μάλιστα. Κύριε Αντωνή, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και ζητήσαμε εδώ στην πρωινή ανάγνωση. Να έχετε μια καλή μέρα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
Να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πως ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή μας από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Τρίτη, ραντεβού αύριο το πρωί στις 9. Μείνετε στους δέκτες σας. Στις 11 ακριβώς θα ξεκινήσει την ολομέλεια η συζήτηση, ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, για τις εξελίξεις και την διαπραγμάτευση του ζητήματος του Κυπριακού. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.